Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο της Ιταλίας εξετάζει την υπόθεση του Καρμέλο Τζούκαρο. Με σειρά συνεντεύξεων, ο εισαγγελέας της Κατάνης υποστηρίζει πως υπάρχουν ύποπτες σχέσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων με διακινητές προσφύγων και μεταναστών. Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από τους δουλέμπορους. Ορισμένες ΜΚΟ, για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς. Γνωρίζω πως υπάρχουν άμεσες επαφές. Στις μέρες μας, η μεταφορά προσφύγων αξίζει όσο και η αγορά φαρμάκων. Κάποιες ΜΚΟ εργάζονται για την αποσταθεροποίηση της οικονομίας μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιταλική δικαιοσύνη έχει στα χέρια της τηλεφωνικές συνομιλίες που αφορούν τουλάχιστον 2 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σε αυτές, άνθρωποι των ΜΚΟ συνομιλούν με διακινητές. Οι κλήσεις πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν οι δουλέμποροι εγκαταλείψουν μετανάστες και πρόσφυγες, ακόμη και εντός των χωρικών υδάτων της Λιβύης.